Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο Μαρισκάλ, όπως σας είπε και η Μέρη κυρία Βοιατζή, είναι διευθύνων σύμβουλος της ΡΕΑΛΕ και στο γκρουπ της Ισπανίας και είναι και επίσης director του International Division του Ομίλου ΡΕΑΛΕ. Ευχαριστούμε που μας τιμά σήμερα με την παρουσία σας. Όπως επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω και την κυρία Γκίτη Πούρλακ. Το είπα καλά? Επικεφάλης του Εμπορικού και Οικονομικού Τμήματος της Ιταλικής Πρεσβείας. Η εταιρεία μας ανοίγει μία νέα σελίδα, εκτός από τα 50 χρόνια που γιορτάζουμε σήμερα, ανοίγουμε και μία νέα σελίδα, τη σελίδα της συμφωνίας μας με το μεγάλο όμιλο της ΡΕΑΛΕ Mutual. Είναι μία διεθνής εταιρεία που είναι μεγάλη στο εξωτερικό, είναι μία από τις πρώτες εταιρείες, ή όχι πρώτη μάλλον, συνεταιριστική εταιρεία στην Ιταλία. Και έτσι εμείς θα μπορούμε να αναπτυχθούμε περαιτέρω από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα έχουμε δημιουργήσει στα 50 χρόνια και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών. Διότι όλοι οι καιροί είναι ύποπτοι και είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Κύριοι, στο παρελθόν υπήρξαν, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το οποίο έχει τεθεί από πολλούς δημοσιογράφους σε μένα, ναι, όπως και στον Παύλο και σε άλλα στελέχη της εταιρείας μας, γιατί καταρχάς διαλέξατε την ΡΕΑΛΕ, την Ιταλική εταιρεία, και γιατί δεν παραμείνατε ελληνική εταιρεία. Έχω να απαντήσω τα εξής. Πρώτον, γίνανε πολλές προτάσεις, η αλήθεια είναι, από ξένες εταιρείες, ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες εργάζονται εδώ στην Ελλάδα. Εμείς όμως σκοφεύσαμε, μόνο και μόνο, γιατί θέλαμε να προστατεύσουμε το όνομά μας και την ιστορία μας. Δεύτερον, τα στελέχη και το προσωπικό μας, διότι αν ήταν μια εταιρεία από την Ελλάδα, δεν θα χρειαζόταν το 85-90% του ελληνικού στοιχείου και του ελληνικού δυναμικού. Και τρίτον, θέλαμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, τη φιλοσοφία μας και ό,τι πρεσβεύουμε επί 50 χρόνια των συνεργατών μας, οι οποίοι είναι 2.000 άτομα από το ένα μέρος της Ελλάδας στο άλλο. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Όμιλος της ΡΕΑΛΕ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1828, περίπου 200 χρόνια ιστορία, που έχει συμπίπτει την ίδια φιλοσοφία, τις ίδιες αρχές και την ίδια αξία. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να πορευτούμε μαζί. Μαζί γιατί ήταν μεγάλο το δίλημα και πάρα πολύ καλή από τη γνωριμία των στελεχών μας με τα στελέχη της ΡΕΑΛΕ, είδαμε ότι ήταν δίκαιοι και πάρα πολύ σωστοί. Ξεκινήσαμε πριν 50 χρόνια, κύριε, από ένα μικρό γραφείο της Καλλιθέας, με οράματα και πάρα πολλά όνειρα. Και μετά από αγώνες 50 ετών, είδαμε αυτά τα όνειρα να γίνονται πραγματικότητα. Πώς έγιναν πραγματικότητα? Είμαστε μία από τις πλέον αξιόλογες, φερέγγιες και αξιόπιστες εταιρείες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Με ένα ενεργητικό 244.500.000. Με ένα κτίριο στη Λεωφόρο Συγκρού 11 ορόφων και 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Και με ένα δίκτυο 2.000 άτομα που δουλεύουν σε όλη την Ελλάδα. Μας εκπροσωπούν. Είναι πιστοί, πάρα πολύ και αγαπημένοι μαζί μας. Θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί. Έχουμε 214 υπαλλήλους, εργαζόμενους, και επίσης ο δείκτης φερεγγιότητας της εταιρείας μας, το SCR όπως λένε, είναι στο 195%. Οδηγός μας σε όλη την πορεία μας ήταν η υπευθυνότητα και ο σεβασμός που έχουμε απέναντι στους συνεργάτες μας και στους πελάτες μας, στους εισφαλισμένους. Το μυστικό της επιτυχίας της Ιδρωγείου, ποιο είναι τη στιγμή που πάρα πολλές εταιρείες από 120 που ήσανε έχουν μείνει 30-10 ελληνικές.
ήταν ότι είμαστε οι πρώτοι που τολμήσαμε να αναπτυχθούμε και να δραστηριοποιηθούμε στην περιφέρεια. Και γιατί στην περιφέρεια? Διότι στην περιφέρεια ήταν μειωμένη η συχνότητα των ατυχημάτων, πιο καλοί άνθρωποι, πιο σωστοί άνθρωποι, και έτσι μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ιστό από συνεργάτες οι οποίοι μας εκπροσωπούν θαυμασία. Και έτσι δημιουργήσαμε κέρδη και δημιουργήσαμε μία εταιρεία που γράψαμε ιστορία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για μας οι συνεργάτες δεν είναι απλώς ένα μηχάνημα στο μηχανισμό της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Είναι φίλοι, είναι παιδιά μας, είναι αδέρφια μας. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί φτιάξαμε την ιστορία αυτή που λέγεται Υδρόγειος. Αλλά τι έκανε η Υδρόγειος? Πολλά ταξίδια, πολλή επικοινωνία με τους συνεργάτες, βραβεύσεις, εκπαιδεύσεις. Και πάνω απ' όλα 280 συνέδρια κάναμε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, να είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας. Κύριε, το λέω με περηφάνεια και με εγωισμό, ουδής άλλος τόλμησε να κάνει 280 συνέδρια να είναι δίπλα στους συνεργάτες της. Είμαστε η μοναδική εταιρεία που το τολμήσαμε. Προσπάθησαν και άλλοι, αλλά δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν, και η Υδρόγειος τώρα που γίνεται μέλος της ΡΕΑΛΕ, μιας μεγάλης διεθνούς εταιρείας, οι προοπτικές μας διευρύνονται και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια καλύτερη συνέχεια για το καλό όλων. Πρώτον και κύριο για το καλό και για το μέλλον των συνεργατών μας. Δεύτερον, του εργατικού ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο είναι ιερό για μένα, ναι. Έτσι ήταν και πάντα το ανθρώπινο δυναμικό της Υδρογείου, να είμαστε δίπλα και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στην προθυμία τους και στην μεγάλη συμβολή που είχαν σε αυτό το δημιούργημα που λέγεται Υδρογείος. Ομολογώ, μετά από 50 χρόνια στην Υδρογείο και 57 στην ασφαλιστική αγορά, ότι αισθάνομαι συγκίνηση και την ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη, το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες μας, της εταιρείας μας, τους οποίους θεωρούμε προέκταση της εταιρείας και το θεμέλιο της επιτυχίας μας. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ.